Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού μέσα από αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί το νέο έγκλημα στη φαρέτρα σας ενάντια στις ανάγκες του λαού. Η κατακραυγή είναι πολύ μεγάλη από φορείς και συνδικάτα. Εκδηλώθηκε ακόμα και στη συζήτηση στις επιτροπές με μία φωνή, απόσυρση. Και σωστά. Όταν τα ίδια τα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο δίνουν ότι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης ευθύνεται, που πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν σήμερα καθημερινή πρόσβαση σε παρκές και καθαρό νερό, ενώ εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από αρρώστιες που συνδέονται με την έλλειψή του. Πάνω από 850 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε παραγκουπόλεις όπου δεν υπάρχουν δίκτυα ίδρευσης και καθαρό νερό. Μόνο στο Ντιτρόιτ, τον ΗΠΑ, 100.000 κάτοικοι, κυρίως Αφροαμερικανοί, δεν έχουν σύνδεση λόγω οικονομικής αδυναμίας. Η περαιτέρω λοιπόν ιδιωτικοποίηση και συγκέντρωση του νερού θα επιβαρύνει το λαό και την αγροτιά και θα προσθεθεί στην ήδη ακρίβεια επιβίωσης της λαϊκής οικογένειας. Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο τερατούργημα περιέχει πλήθος κακουργημάτων που δεν προλαβαίνουμε ούτε να τα κατονομάσουμε σε 15 λεπτά. Ωστόσο, υπονομεύεται και το περιβάλλον, περιορίζοντας τις προστατευόμενες περιοχές για να ενισχύσετε την τουριστική βιομηχανία και το καρτέλ των ΑΠΕ. Δεν αφήνετε τίποτε όρθιο. Στο χωροταξικό τροποποιείτε τις χρήσεις γης ακόμα και στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών, αναπερίπτωση, πέρα από γενικά πολεοδομικά σχέδια. Και έρεται η προστασία στο όρο σε γάλεο. Γενικά, ελεύθεροι χώροι τσιμεντοποιούνται για να χτίζουν δίπλα στα 30 μέτρα από τη θάλασσα. Καταστρέφεται αγροτικές γης υψηλής παραγωγικότητας για να κερδίζουν οι καπιταλιστές και να αποδοπατιούνται οι ανάγκες του λαού. Ταυτόχρονα μειώνεται τα πρόστιμα για ρύπανση του περιβάλλοντος και επιβαρύνεται προστατευόμενες περιοχές, νατούρα, αλλά και δάση και δασικές εκτάσεις. Δίκαια λοιπόν διαδηλώνουν και σήμερα το απόγευμα έξω από τη Βουλή, στο Σύνταγμα, σωματεία και φορείς με σύνθημα «Νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα», ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου. Και αν συζητήσετε με φοιτητές στη φοιτητική εστία του Καποδιστρίου, θα σας πούν «Το νερό δεν είναι πόσιμο στην εστία λόγω σάπιων σωληνώσεων. Οι φοιτητές αναγκάζονται να αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό και να επιβαρύνονται 20 ευρώ το μήνα μόνο για να το πιούν. Από βρύση και μπάνιο δεν βγαίνει κανονικό νερό». Φοιτητική εστία με φοιτητές από ΑΣΟΕ, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πάντιο, Γεωπονικό και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δεν έχουν νερό σε τουλάχιστον 60 δωμάτια. Ούτε θέρμαση, αλλά και άλλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Βεβαίως, τις επιδοτήσεις τις έχετε για εφοπλιστές και την ιδιωτική τρένοσέ τους μπουκώνετε με εκατομμύρια ευρώ, για νερό όμως στις φοιτητικές εστίες δεν περισσεύει. Είναι όμως και πρόκληση να το φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο όταν ο θυμός και η οργή δεν έχουν καταλαγιάσει εδώ και 20 μέρες από το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη. Η Ελλάδα βράζει και ειδικά τα σχολεία και το σύνθημα που δονεί παντού «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, των νεκρών θα γίνουμε φωνή». Απέναντι στην όποια προσπάθεια κάνει η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υλοποιείται τις ιδιωτικοποίησεις και τις ευρωκοινοτικές διρεκτίβες για να συγκαλύψετε την αιτία που είναι η πολιτική της απελευθέρωσης της ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου. Πολιτική που βάζει τη ζωή του λαού στο ζύγι του κόστους-οφέλους για τα κέρδη του κεφαλαίου.
Παντού γράφεται σε πανό και τείχους το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Και είναι πρόκληση να βαφτίζεται θυσία το έγκλημα για τα κέρδη. Ταυτόχρονα βγαίνουν στο φως οι επικίνδυνοι εγκατάλειψη σε σειρά υποδομών. Η σχέση κόστος-όφελος στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους δουλειάς είναι η πραγματική αιτία κάθε εγκλήματος, αφού οι εργασιακοί χώροι μετατρέπονται σε κρεματόρια. Η εμπορευματοποίηση λοιπόν των αναγκών του λαού είναι η αιτία για τα εγκλήματα στην ανθρώπινη ζωή και αυτή την πολιτική τη συνεχίζεται και με το παρόν νομοσχέδιο. Πιο ειδικά, παραδίνεται με γρηγορότερους ρυθμούς νέα πεδία κερδοφορία στους επιχειρηματικούς ομίλους, το νερό και τα σκουπίδια, τα οποία τα εντάσσεται στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, δημιουργώντας ένα πιο σφιχτό θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Στην ήδη υπάρχουσα εμπορευματοποίηση μια σειρά στρατηγικών πόρων, όπως το νερό και τα σκουπίδια. Διαλέξατε τη ΡΑΕ για να διεκπαιρεώσει αυτά τα καθήκοντα, αφού οι αποδόσεις της εξασφάλισαν στο καρτέλ εταιριών ενέργειας τεράστια κέρδη. Εγγυώνται λοιπόν ανάλογες επιδόσεις και για την παραπέρα εμπορευματοποίηση στο νερό και τη διαχείριση των αποβλήτων μέσα από την αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος. Εξάλλου, αυτό είναι προαπαιτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε στο επόμενο εξάμηνο να τεθεί σε λειτουργία. Βέβαια, εδώ και πάνω από 20 χρόνια έχει ξεκινήσει η πιο συστηματική εμπορευματοποίηση του νερού μέσα από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις. Το 1980 μετατράπηκαν η ΕΙΔΑΠ και η ΑΦ σε ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Τις βάλατε στο χρηματιστήριο, στο ναό του τζόγου και της κερδοσκοπίας. Το 2000 εισήχθη η ΕΙΔΑΠ και το 2001 η ΕΙΔΑΘ. Αλλά και ως προς τις μετοχικές συνθέσεις, ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ, το 51% ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και τα υπόλοιπα ποσοστά στο ΤΑΙΠΕΔ. Και όταν λέμε ΤΑΙΠΕΔ, έχει την ευθύνη για τις ιδιωτικοποίησεις της δημόσιας περιουσίας, ξεπούλημα. Όπως μέτοχοι είναι και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, μέχρι ο Αμερικανικός Όμιλος Πόλσον και το Γαλλικό Μονοπόλιο Σουέζ. Χαρακτηριστικό αυτών των εξελίξεων ήταν η μεταφορά της ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ στο υπερταμείο το 2016 και η λεγόμενη κοινή υπουργική απόφαση τιμολόγησης νερού το 2017 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ας διαλαλεί σήμερα υποκριτικά ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης ακολούθησε και στο νερό και είναι ακριβώς η πολιτική που εφαρμόστηκε και στους σιδηροδρόμους, οδηγώντας στην τραγωδία στα Τέμπη. Συνεπώς, προχωράτε στην παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού, της χρήσης, των υποδομών, των εργασιών συντήρησης του. Αποτέλεσμα θα είναι η εκτόξευση των τιμολογίων του νερού, δραστικός περιορισμός της διάθεσής του στον αγροτικό τομέα, πιο επιθετική προώθηση της εμπορευματικής λειτουργίας και της ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων ίδρευσης. Η νέα ρυθμιστική αρχή θα έχει τη γενική εποπτεία των παρόχων νερού, τη διαμόρφωση τιμολόγησής του, τον έλεγχο της ζήτησης και όχι την αύξηση διαθέσιμων αποθεμάτων νερού που σήμερα είναι εφικτή με τα κατάλληλα έργα και τη διαθέσιμη επιστημονική γνώση. Αυτή η μεθοδολογία απαιτεί συλλογή και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων οικονομικά, φυσικοχημικά για την ποιότητα και την ποσότητα του νερού, πηγές υδροληψίας, παροχές, καταναλώσεις και άλλα. Τέτοιες δυνατότητες δίνουν τα έξυπνα ψηφιακά υδρόμετρα, άλλες τεχνολογικές εφαρμογές και εξυγχρονισμοί των υποδομών, που όμως το σημερινό πλαίσιο θα σημάνουν ακριβότερο νερό στο όνομα της εξοικονόμησης, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την ενέργεια.
Το κόστος συλλογής και επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων ενσωματώνεται στο τελικό κόστος υπηρεσιών ύδρευσης και λειτουργίας των παρόχων, αυξάνοντας την τιμή του νερού, όπως ακριβώς απαιτεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες εφαρμογής έχουν οι κρατικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις ΕΙΔΑΠ και ΕΙΔΑΘ και μερικές δημοτικές επιχειρήσεις. Οι πιο πολλές όμως από τις δημοτικές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες μέσω προγραμματικών συμβάσεων με την ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, που κι αυτές χρησιμοποιούν εργολαβίες για να πουλάνε τις δικές τους υπηρεσίες. Συνεπώς, ανοίγει και ο δρόμος για συγκέντρωση και συγκεντροποίηση στην παραγωγή ύδρευσης, για περισσότερους εργολάβους, για νέα πεδία κερδοφόρων επενδύσεων για μονοπωλιακούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση του νερού, αντλώντας ήδη τεράστια κέρδη. Επιταχύνεται λοιπόν η εμπορευματοποίηση νερού, βαθαίνει η εμπορευματική λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων για να προχωρήσουν οι άμεσες ιδιωτικοποιήσεις. Θα φέρει νέο γύρο επίθεση στο δικαίωμα του λαού για ασφαλή, ποιοτική, άφθονη και φθηνή ύδρευση και άρδευση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα επιμένει. Το νερό δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα και λύση. Είναι κοινωνική ιδιοκτησία και ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός η βασική ανάγκη. Γιατί σε αυτό το πλαίσιο ένας ενιαίος κρατικός φορέας θα διαχειρίζεται το σύνολο των υδατικών πόρων, θα προχωρά στο σύνολο των αναγκαίων κατασκευαστικών έργων και θα συνεργάζεται με την κρατική βιομηχανία παραγωγής υλικού, οδηγώντας σε ικανοποίηση των αναγκών του λαού σε φτηνό, ασφαλές, ποιοτικό, φτηνό νερό. Γι' αυτό απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμπορευματοποίηση του νερού. Διεκδικούμε δραστική μείωση των τιμολογίων και καμιά διακοπή νερού στα λαϊκά νοικοκυριά. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με δικαιώματα και κατάργηση των εργολάβων. Και καλούμε το λαό με τον αγώνα του να μην επιτρέψει αυτό το νέο έγκλημα. Ταυτόχρονα, το αντιλαϊκό αυτό νομοσχέδιο έχει και χαρακτήρα αντιπεριβαλλοντικό, αφού συνεχίζει να επιτρέπει αναγκαστικές απαλωτριώσεις χωραφιών, δασών και δασικών εκτάσεων στο όνομα, δήθεν, του δημοσίου συμφέροντος, που το ταυτίζεται με τα κέρδη των πολυεθνικών, των ΑΠΕ, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης ανάπτυξης. Έτσι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, ειδικά για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, έχουν δικαίωμα αναγκαστικής απαλωτρίωσης μέχρι το 20% του γηπέδου της εγκατάστασης που θα χρειαστούν για να λειτουργήσει πλήρως φωτοβολταϊκό πάρκο. Δηλαδή, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκό, ο όμιλος προχωράει σε αναγκαστική απαλωτρίωση δεκάδων ή και εκατοντάδων στρεμμάτων. Κανονικό πλιάτσικο πειρατείας σε βάρος βιοπαλλεστών αγροτών. Όμως, από απαλωτρίωση σε υδρογονάνθρακες για ενέργεια, είναι αυτά που παραχωρήσατε σε ομίλους όλοι σας. Εάν έχει ανάγκη η χώρα, δεν τολμάτε να το κάνετε. Ναι, δεν τολμάτε να κάνετε απαλωτρίωση σε υδρογονάνθρακες στο ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το αστικό κράτος δικαίου που προπαγανδίζεται. Τελείως εχθρικό για το λαό. Ωστόσο, είναι απαράδεκτο ότι για δάση και δασικές εκτάσεις δεν υπάρχει κανένα όριο στην καταστροφή, κατάληψη, αλλαγή χρήσης από το δάσος ή δασική έκταση σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Ακόμα, δημιουργείται ένα σκόπιμο διαχωρισμό για να περιορίσετε προστατευόμενες περιοχές και ιδιαίτερα τα δασικά οικοσυστήματα. Ενδιαφέρεστε μόνο για τα αποκαλούμενα αρχαίγωνα και παλιά δάση, όμως στην Ελλάδα όλα τα δάση είναι φυσικά και όχι αποτέλεσμα τεχνητής δημιουργίας όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, αποτελούν όλα πολύτιμα οικοσυστήματα με σημαντική βιοποικιλότητα.
Όμως αντί να προστατευτούν, έχουν γεμίσει με ανεμογεννήτριες, καταστρέφοντας σημαντικό μέρος της βιοποικιλότητας αλλά και της πανίδας. Ακόμα και η ζωνιοποίηση για τις προστατευόμενες περιοχές γίνονται για να χτίζονται ξενοδοχεία καταργώντας κάθε περιορισμό. Ήδη σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας, επιχειρηματικά συμφέροντα με πρόσχημα την οικολογική προστασία, πιέζουν να μειωθούν οι προστατευόμενες περιοχές, περιοχές νατούρας με το κόλπο της εσωτερικής ζωνοποίησης, διαμορφώνοντας έτσι κλιμάκωση του βαθμού προστασίας τους μέχρι μηδενικής. Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, τόσο υποκριτές είσαστε, θα υλοποιηθούν πράσινες τουριστικές επιχειρήσεις, νέοι πράσινοι οικισμοί και φυσικά ΑΠΕ, κυρίως αιωλικά πάρκα, για να εξυπηρετηθούν με την πανάκριβη πράσινη ενέργεια από τα επιχειρηματικά κέρδη. Περιοχές που έβαζαν κάποιους ελάχιστους περιορισμούς προστασίας, μειώνεται την έκτασή τους για απελευθέρωση της επιχειρηματικής δράσης. Απαράδεκτο! Μάλιστα, αφαιρείται αρμοδιότητες από τη δασική υπηρεσία, όπως την εκτέλεση εδαφοτεχνικών έργων, αλλά κυρίως καταργείται οριστικά εγκρίσεις άδειες που έδιναν για ανεμογεννήτριες, που πολλές φορές ήταν αρνητικές. Τώρα, τις εγκρίσεις τις μετατρέπεται σε απλό πληροφοριακό δελτίο σε όφελος της ταχύτητας των επενδύσεων για αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, σε βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι ρυθμίσεις είναι υποκριτικές για τη δίθεν προστασία του περιβάλλοντος και των δασών. Ουσιαστικά, οι κυρώσεις, οι χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις επιδιώκουν να εξαλείψουν κάθε φραγμό, περιορισμό ή έλεγχο στη δράση των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων. Ταυτόχρονα, ένα μπαράζ ευνοϊκό για το κεφάλαιο ρυθμίσεων και φωτογραφικών διατάξεων ολοκληρώνεται και υλοποιείται όλα τα αιτήματα που στοχεύουν στην πιο εντατική και ολοκληρωτική εκμετάλλευση της γης και του περιβάλλοντος. Μέχρι και άμεσους συμβούλους προβλέπεται στο ελληνικό, αλλά και χωματερεί σε ακατάλληλο χώρο στη Σαντορίνη, που έχει ξεσηκώσει κατακραυγή. Αλλά πρόκληση και η ακύρωση με την κατάσταση της Ακρινής, αν και υπήρχε ακόμα και δημοψήφισμα που πετάται στα σκουπίδια για τα συμφέροντα των πράσινων αρπακτικών, υπονομεύεται την υγεία των κατοίκων. Ντροπή. Σας καταθέτουμε και τα αιτήματά τους και την καταδίκη τους. Διαμάντιο, κοίτα λίγο απέναντι. Ολοκληρώνω. Προωθείται ακόμα και αλλαγή χρήσης γης στις γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, τη συρρυκνώνεται, θεωρείται εμπόδιο στην επιχειρηματική κερδοφορία. Τελείως αντιπαραγωγική, πολιτική διαδικασία. Καταψηφίζουμε λοιπόν το έκτρωμα αυτό που δεν φτάνει ο μεγάλος όγκος του για να ενημερωθεί ο λαός για όλο το κακουργηματικό, αντιλαϊκό, αντιπεριβαλλοντικό, κατασταλτικό περιεχόμενό του, αλλά προσθέσετε και δύο τροπολογίες. Ντροπή, ζητάμε την απόσυρση και αγωνιστική δράση του λαού για εξωστρακισμό της απείλας και βαρβαρότητας της πολιτικής της κυβέρνησης, που είναι συνέχεια και συνένοχη σε πολλά στρατηγικά ζητήματα με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.